Θα πάμε στο Ηράκλειο και θα αναφερθούμε σε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία ενός ανθρώπου που μας έχει κάνει πάρα πολλές φορές υπερήφανος, ένας αθλητής, ένας παραολυμπιονίκης, ο Χαράλαμπος ο Ταϊγανίδης, ο οποίος αυτή τη φορά αναμένεται να βγει από τις πισίνες, όπου έχει βέβαια καταγράψει σπουδαία ρεκόρ, και να κυνηγήσει για πολλούς το ακατόρθωτο στην ανοιχτή θάλασσα, καθώς θα επιδιώξει τους επόμενους μήνες, αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, να κάνει κατά κάποιο τρόπο το γύρο της Κρήτης, από τη Σιτία να κολυμπήσει στα Χανιά. Σωστά, Εύη? Σωστά, μια απόσταση περίπου 250 χιλιόμετρα σε ανοιχτή θάλασσα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα, όμως είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που θέλει να περάσει ο Χαράλαμπος, αλλά και όλη η ομάδα του, προς τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία, ότι τίποτα τελικά δεν είναι ακατόρθωτο. Σωστά. Και το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Για όσους δεν γνωρίζουν, αν και πρέπει να είναι ελάχιστοι αυτοί, ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης έχει 24 παγκόσμια ρεκόρ, είναι κάτοχος 24 παγκόσμιων ρεκόρ και 14 παγκόσμιων τίτλων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το μέγεθος του αθλητή. Αυτός ο αθλητής λοιπόν θα μιλήσει τώρα ευθύς αμέσως εκεί από το παραλιακό μέτωπο Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα, μαζί με τον Χρήστο Κορομιλά, που έχει την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα Κέντρου Σκύλων Οδηγών Ελλάδας. Πάμε να του συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ για την... Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Εμείς για τη φιλοξενία. Να ξεκινήσουμε με τον... Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε το Χαράλαμπο και μιλάμε και στον Ενικό, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Ναι. Πώς προέκυψε αυτή η σημαντική πρωτοβουλία, τι σας έδωσε γενικά σε όλη την ομάδα όθηση, προκειμένου να πείτε έχουμε αυτό το εγχείρημα, θα προχωρήσουμε σε αυτό το εγχείρημα και είμαστε σίγουροι θα τα καταφέρουμε? Κοιτάξτε, το Τόκιο ήταν και τελευταίο μου οι αγώνες σε αγωνιστικούς χώρους. Και μετά από τη μεγάλη επιτυχία που είχαμε τον περασμένο Νοέμβριο, Ρόδο, Πανορμή της Ήμης, μία απόσταση 25 μιλίων 50 χιλιόμετρων, καταφέραμε και δείξαμε στον κόσμο ότι οι αθλητές με αναπηρία, είτε εμφανή αναπηρία, είτε μεγάλη είτε μικρή, όταν έχουν όνειρα, όταν έχουν στόχους, όταν έχουν πίστη, μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα και εκτός σταδίων, εκτός πισίνας, εκτός αγωνιστικών χώρων. Μπορούν να δαμάσουν κύματα, να ανέβουν βουνά και να έρθουν αντιμέτωποι με κάθε δυσκολία της πρώτης καθημερινότητας. Αρκεί να τους δοθεί ευκαιρία. Εμείς αυτό το αποδείξαμε με το Ρόδο Πανορμίτη. Και μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, θα θέλαμε να δείξουμε ότι τα όνειρα δεν έχουν φραγμούς, δεν έχουν όρια. Και πήρα μια απόφαση να κολυμπήσω από την Σιτία στα Χανιά. Είναι μια απόσταση 250 χιλιόμετρα. Είναι μια απόσταση που δεν έχει να κάνει το ότι πόσο γρήγορα μπορεί να βγει μια τέτοια απόσταση. Αρκεί να δώσουμε τα σωστά μηνύματα σε όλους τους ανθρώπους και ειδικά στα νέα παιδιά, να πιστεύουν στον εαυτό τους, να βάζουν υψηλούς στόχους, ακατόρθωτα όνειρα, να μην φοβούνται το μέγεθος του ονείρου, αρκεί να πιστέψουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στον κύριο Περιφερειάρχη, κύριο Αρναουτάκη, και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Πιτσούλη, ο οποίος πίστεψε σε αυτή την προσπάθεια και στέκεται δίπλα μου σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Μάλιστα. Δίπλα μου έχω τον Χρήστο Κορομιλά, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος. Πάμε και στον κύριο Κορομιλά, βέβαια. Ναι, αυτό ακριβώς. Και... ο δικός του ο ρόλος, εκεί πάμε κύριε Κορομιλά, ο δικός σας ο ρόλος δίπλα σε αυτή την σπουδαία προσπάθεια του Χαράλαμπου, ποιος είναι? Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ φίλοι, αδελφικοί, οπότε θέλω να τον υποστηρίξω επικοινωνιακά. Για να αποδείξουμε στο λογισμό ότι όλοι μας, ανάπηροι ή μη, μπορούμε να κατορθώσουμε οτιδήποτε, εφόσον έχουμε όνειρα, στόχους και θέληση. Επίσης θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε στο κοινό την υποστήριξή μας στους σκύλους οδηγούς τυφλών Ελλάδος και να σας πούμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Ζητάμε από όλους τους ανθρώπους και επιχειρήσεις την υποστήριξή τους, ηθική κατά κοινό λόγο και υλική όποιος μπορεί. Όλα θα γίνουν. Ο Χαράλαμπος δεν είναι ένας απλός αθλητής, είναι ένας αθλητής μηχανή. Εγώ τον θαυμάζω και τον έχω
ως το πιο υψηλά ιστάμενο Έλληνα παρααθλητή, ας το πούμε έτσι, αν και είναι σε μεγάλο επίπεδο ακόμα και στους Ερτιμελίους όταν κολυμπούσε. Ο Χαράλαμπος έχει πάρει και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, έχει σπάσει το ρεκόρ του Χαράλαμπο Παπα-Νικολάου, που όλοι θυμόμαστε τι μεγάλος αθλητής ήταν. Και αυτό που θέλουμε από εσάς είναι την καλή σας διάθεση, την καλή σας ενέργεια, τη σκέψη σας και τη φροντίδα σας, και σας ευχαριστούμε. Είναι σίγουρο ότι την έχετε. Κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες, κύριε Ταϊγανίδη, για το εγχείρημα θα γίνει τον επόμενο Νοέμβριο. Έχετε υπολογίσει έτσι πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείτε για να διανύσετε όλη αυτή την απόσταση, θα κάνετε κάποια διαλύματα, πώς το έχετε μελετήσει? Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρχουν διαλύματα. Είναι μια απόσταση, όπως είπαμε, 200-250 χιλιόμετρα. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά, να μας επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές. Πιστεύω ότι περίπου 5-6 μέρες θα είναι ένας χρόνος ο οποίος, αν είναι όλα πάνε όλα καλά, είναι εφικτός στο να βγει μια τέτοια προσπάθεια. Φυσικά θα υπάρχουν στάσεις. Το βράδυ, αν δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε, θα σταματάμε, δεν θα βγαίνουμε έξω, θα είμαστε μέσα στη θάλασσα. Θα είμαστε στάσιμοι όμως για να ξεκινάμε με την ανατολή του ήλιου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η προσπάθεια όλη αυτή θα γίνει παράκτια, ώστε όλος ο κόσμος να βλέπει όλη αυτή την προσπάθεια, να παίρνει θάρρος και για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι αυτό που βάζουμε σαν στόχο ή αυτό που υποσχόμαστε, το κάνουμε και πράξη. Προπάντων, όπως είπα, για τα νέα παιδιά, ευελπιστούμε να μας πάνε όλα καλά και να τερματίσουμε στα Χανιά και να είμαστε όλοι καλά. Και φαντάζομαι θέλετε και τη δύναμη όλων των κριτικών. Ξέρετε, η καρδιά της Κρήτης γενικά είναι ισχυρή, είναι ξεχωριστή, είναι έντονη και αυτές τις πρωτοβουλίες τις κυνηγά και είναι από πίσω. Και αναφέρομαι στους κριτικούς και στη νέα γενιά. Οπότε φαντάζομαι ότι και τα μηνύματα τα οποία έχετε πάρει μέχρι και σήμερα είναι το ίδιο ξεχωριστά. Το γνωρίζω γιατί ήμουνα και αθλητής του Συλλόγου Μεγαλώνης, ο οποίος θέλω να τον ευχαριστήσω και μέσα από την καρδιά μου, ο οποίος δεν με ξεχάσει. Υπήρξε αθλητής της Μεγαλωνήσου από το 2006 μέχρι και το 2016. Κατάφερα και έφερα 7 παρολυμπιακά μετάλλια, πολλούς παγκόσμιους τίτλους, μαζί με τον συναθλητή μου και τώρα πρόεδρο της Ελληνικής Παρολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργο Καπελάκη. Είναι δίπλα μου ο Σύλλογος Μεγαλώνησος και το γνωρίζω αυτό, όπως είπατε, ότι οι κριτικοί στέκονται δίπλα σε τέτοια μεγάλα εγχειρήματα, στηρίζουν τέτοιες μεγάλες οργανώσεις, γιατί όπως γνωρίζουμε, το Σεπτέμβριο θα δημιουργηθούν οι παράκτιοι αγώνες. Και από τις 20 Οκτωβρίου μέχρι και προς τέλη Οκτωβρίου θα γίνουν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο μπότσια, το οποίο θα θέλαμε να υπάρξει πάρα πολλοί κόσμος να στηρίξει και αυτούς τους αγώνες. Μάλιστα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες, ώστε να έρθουν όλα τα παιδιά να δουν το άθλημα του μπότσια και να δώσουν κουράγιο στους Έλληνες αθλητές. Κύριε Κορομιλά, το δικό σας μήνυμα. Όλοι ίσοι, όσο και διαφορετικοί. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αρκεί να μην βάζουμε το φόβο μας πάνω απ' όλα. Ο φόβος θα υπάρξει, αλλά θα τον αντιμετωπίσουμε και θα τον νικήσουμε. Μακριά ταμπέλες, ταμπού, καθώς όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ αυτό λέω συνήθως. Αυτό ακριβώς. Και το πιστεύω μέσα από την καρδιά μου. Το μόνο σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Καλή διαμονή να σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές προπονήσεις και καλή δύναμη. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά.